Θέλουμε λοιπόν μια σταθερή Τουρκία δίπλα μας. Η σταθερότητα για την Τουρκία είναι υποφελία της περιοχής μας, της χώρας μας, της Ευρώπης, στην οποία προσβλέπει η Τουρκία και της ίδιας της Τουρκίας. Είστε σίγουρος ότι προσβλέπει με τον ίδιο τρόπο που προσέβλεπε στο παρελθόν? Γιατί οι αναλύσεις τον τελευταίο καιρό ξαναπροσβλέπει στην Ευρώπη. Ότι ακριβώς αυτό το ευρωπαϊκό όνειρο, επειδή απομακρύνθηκε, δεν είναι πλέον μέσα στις άμεσες βλέψεις και του ίδιου του κυρίου Ερντογάν. Γι' αυτό και ασκεί την πολιτική της ηγέτιδας δύναμης στο χώρο της Μέσης Ανατολής. Ναι. Και από εκεί προέρχονται και τα βασικά προβλήματα που βλέπουμε σήμερα. Κυρία Στάι, θέλω να μου πείτε, δεν θα συμμεριστώ αυτή τη γνώμη. Ναι, πέστε μου και τη γνώμη σας. Εγώ πιστεύω ότι ο Ταγί Ερντογάν αυτή τη στιγμή καλείται να διαχειριστεί τη δύναμη που ως φυσικός ηγέτης κατέκτησε. Ξέρετε πότε κρινόμαστε όλοι εμείς οι άνθρωποι? Όταν αποκτούμε αυτό το οποίο, στο οποίο προσβλέπουμε. Κάποιοι με τα χρήματα. Έτσι. Κάποιοι με τη δόξα. Κάποιοι με τη δύναμη. Την ώρα που την αποκτάς, πώς τη διαχειρίζεσαι. Σήμερα η Τουρκία, και αυτό είναι που ευχόμαστε εμείς, πρέπει να γίνει βαθύτερα δημοκρατική. Αυτό Τουρκία, που επιδέχεται ερμηνείες, τι σημαίνει βαθύτερα δημοκρατική. Γιατί και οι δημοκρατικοί της θεσμοί εξελίσσονται. Δηλαδή, ένας εκ των στόχων που είχε θέσει παλιότερα, τον εκδημοκρατισμός του συστήματος και η ευρωπαϊκή προοπτική. Βεβαίως. Ο Ταγί Ερντογάν προχώρησε σε εκδημοκρατισμό σε ό,τι αφορά την πίεση στο στρατό, περιόρισε το στρατό. Από τη στιγμή που τα πέτυχε όμως αυτά, αυτή τη στιγμή γίνεται, όπως βλέπουμε, μια προσπάθεια ισλαμοποίησης κάποιων πτυχών της κοινωνικής και της δημόσιας ζωής στην Τουρκία. Ναι. Αυτή είναι και η αντίδραση όσων βγαίνουν στις πλατείες. Πέστε μου αν πιστεύετε πως αυτό είναι ένα bras de fer με την τουρκική κοινωνία, το οποίο πιστεύετε ότι θα το κερδίσει, και γιατί το κάνει, να μου πείτε. Σας είπα πρωτήτερα ότι αυτός ο κύκλος δεν έχει ακόμα κλείσει. Και ευχήθηκα να κυριαρχήσει η σύνεση και το κυριότερο να διαμορφωθούν οι όροι πιο δημοκρατικής εσωτερικής λειτουργίας. Ο ίδιος είπε ότι αυτά κρίνονται στις εκλογές. Και εν πωλής έχει δίκιο. Πιστεύετε ότι θα από πάει την άλλη εκλογές. Μεριά, από την άλλη μεριά όμως, πρέπει να αντιληφθούμε όλοι εμείς που διαχειριζόμαστε τα δημόσια πράγματα, σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε, ότι κατά καιρούς η κοινωνία μας στέλνει τα μηνύματά της. Το αν μπορούμε ή όχι να το αποκωδικοποιούμε θέλει και αυτό ηγετικές ικανότητες στις δημοκρατικές κοινωνίες. Η απόλυτη δύναμη δεν είναι πάντοτε και ο καλύτερος οδηγός. Για τον bras de fer, στο οποίο αναφερθήκατε πρωτήτερα. Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Ερντογάν παίζει ένα παιχνίδι αλαζονίας? Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο. Σίγουρα όμως οι όροι είναι όροι ισχύως, εξουσίας και δύναμης. Και ξέρετε και οι τρεις αυτοί όροι που χρησιμοποίησα, και η εξουσία και η ισχύς και η δύναμη, στη δημοκρατία επιδέχονται άλλη ερμηνεία. Πέστε μου κάτι ακόμα για το θέμα αυτό της Τουρκίας. Πάντα όταν υπάρχει μια ένταση στο εσωτερικό μιας χώρας, και μάλιστα όταν υπάρχει μια ένταση στο εσωτερικό μιας χώρας όπως είναι η Τουρκία, εμείς έχουμε μάθει να φοβόμαστε τις παράπλευρες απώλειες. Ανακαλύπτουν εξωτερικές απειλές. Εάν ο μπορεί Ερντογάν, αυτό να το βιώσουμε. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν θα συμβεί τώρα, γιατί μία από τις υποθέσεις της Εργενεκών και της Βαριοπούλας είχε να κάνει με αποσταθεροποίηση του Ερντογάν σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή κάποιοι από το παλιό βαθύ κράτος είχαν ένα σχέδιο στα συρτάρια τους για να τον αποσταθεροποιήσουν, να ανασύρουν την αίσθηση της εξωτερικής απειλής. Και πού πιο εύκολος εχθρός γι' αυτό. Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει. Δεν το φοβάστε δηλαδή αυτό και ως Υπουργός Εξωτερικών? Και δεν το φοβάμαι, και θα σας πω και κάτι δημόσια αυτή τη στιγμή. Παρακολουθώ ως Υπουργός Εξωτερικών όλη τη στάση, μα τη στάση όλων των χωρών απέναντί μας τα τελευταία 2-3 χρόνια.